Ο Μάζουρεκ, το πρώτο σουτ στον αγώνα πάνω από την εστία. Φράνκο Μάζουρεκ λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ για τον Εθνικό. Στέλνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Έγινε κεφαλιά από τον Χολ πάνω από την εστία. Μάζουρεκ, ωραία, θα βρει τον Ζάκπα μέσω στο σουτ. Ήταν εκπληκτική και φιλόδοξη η προσπάθειά του. Η μπάλα πέρασε ωστόσο πάνω από την εστία. Η καλύτερη φάση στον αγώνα μέχρι στιγμής καταγράφεται με τη συμπλήρωση 18 λεπτών. Τελείω ο Μάζουρεκ στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ντούρις. Πήγε να ευνηδιαστεί εκεί ο Οικονομάκης, αλλά απομάκρυνε. Πηλέας, ο Βοητκόφσκι. Η σέντρα στην περιοχή. Ο Οικονομάκης με δεύτερη προσπάθεια θα ελέγξει την μπάλα. Πολύ ωραία έπαιξαν οι παίκτες της Ένωσης για να φτάσει μπάλα στον Βοητκόφσκι που είναι στην αντίπαλη περιοχή. Θα κάνει το πλασιά, αποκρούει ο Οικονομάκης. Φράνκο Μάζουρεκ εκτελεί και στέλνει την μπάλα έξω. Τον έκλεισε ο Κατσάρης, ο Βοητκόφσκι θα πέσει και έχουμε κόρνερ. Ζήτησαν πέναλτι από τον Εθνικό. Εδώ ξαναβλέπουμε. Μπάλα πάντως δεν βρίσκει ο Κατσάρης, να το δούμε και από εδώ. Και φαίνεται να υπάρχει επαφή κάτω χαμηλά. Είμαι βέβαιος ότι θα εξεταστεί η φάση από το VAR. Αρχίζουμε με το κολλημένο πλάνο και στη συνέχεια το παίζει εδώ. Βλέπετε. Προσπαθεί με να παίξει την μπάλα. Και έχει επαφή με το δεξί πόδι του Βοητκόφσκι. Ο Κατσάρη. Και θα δώσει πέναλτι. 55ο λεπτό, ο Ντούρις εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0, προβάδισμα για τον Εθνικό με το τρίτο γκολ του Ντούρις στο κύπελο. 5ο με την φανέλα του Εθνικού, 7ο συνολικά στις δύο διοργανώσεις με την Ομόνια και με τον Εθνικό. Αν θα υπάρξει και πώς θα είναι η αντίδραση της Ένωσης στη συνέχεια, ενώ ξαναβλέπουμε την εκτέλεση από τον Μίχαλ Ντούρις. Έπεσε στη σωστή γωνία, ήταν καλά εκτελεσμένο το πέναλτι. Δείτε και από εδώ. Η μπάλα πάει στο πλαϊνό των δικτύων. Και έτσι λοιπόν ο Εθνικός είναι μπροστά στο σκορ. Ενώ τώρα έχει ευκαιρία με τον Πηλέα να κάνει το σουτ και τον Οικονομάκη να του λέει όχι. Έγινε το λάθος. Χαραλάμπους. Βλέποντας την κίνηση απέναντι τον Ντούμπαγη στην περιοχή. Κατέβασε, έδωσε πάσα από κοντά ο Λαμί. Δεν μπορεί να ολοκληρώσει όπως θα ήθελε. Πορτογάλος. Για να δούμε στην περιοχή τον Μπούρις να κάνει το σουτ και να στοχεί. Πολύ μεγάλη φάση για την Ένωση. Θα την στείλει στον Βοητκόφσκι δίπλα του Θωμασιωάννου. Ο Βοητκόφσκι θα κάνει το σουτ. Ύστερα από αρκετή ώρα τελική προσπάθεια για τον Εθνικό. Δίνει σε αρκετά μέτρα με την μπάλα στα πόδια και έδωσε τώρα την πάσα για τον Γαβριήλ, για τον Χαραλάμπους. Έκανε το σουτ, απέκρουσε ο Χριστοδούλου, πήγε να του φύγει η μπάλα. Τέλος της αναμέτρησης, δεν πρόσθεσε επιπλέον χρόνο.